Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτήν εδώ την καναλάρα και σε αυτό το καινούργιο μας πλατό. Θέλω να χειροκρότημα. Όπως καταλαβαίνετε και σήμερα πολύ μεγάλο το συνεργείο. Άλλος για ήχο, άλλος για φώτα, παραγωγή, όλα, μακιγιές, κομμόδρες, τα πάντα όλα έχουμε. Not. Και άλλη διαλέω που βουνίζει έξω. Σήμερα, όπως κατάλαβες βασικά, έχουμε Food Challenge! Food Challenge! Χειροκρότα ρε! Σήμερα λοιπόν θα έχω γυναίκα καλεσμένη. Θα έχω μία γυναίκα η οποία είναι φωτιά. Μία κοπέλα, την οποία την ξέρω, μία κοπέλα που είναι σκληρό καρύδι. Μία κοπέλα η οποία έχει ανταπεξέλθει, δεις παρακαλώ, σε κακουχίες. Και είναι... Ρεστή. Η Κατερίνα Λαλάκα. Πιο αδύνατη από ποτέ. Μην έρχεσαι δίπλα μου γιατί δεν μπορώ να συγκριθώ. Έμαθα ότι έχετε φαγητό και ήρθα γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό σε κάλεσα, γιατί ξέρω ότι αυτό το ρίτσι είναι πεινασμένο. Πεινάω ήδη. Και τα καταφέρνει καλά με το φαγητό, οπότε θα είναι δύσκολος ο αντίπαλός μου σήμερα. Επειδή έχει αδυνατήσει πολύ, είπα να την παχύνω λίγο. Είσαι έτοιμη. Είμαι πανέτοιμη να φάμε. Με πέτυχε σε μια περίοδο που δεν τρώγεται τόσο πολύ. Δεν πειράζει όμως. Αλλά σήμερα θα φάω. Θα φας. Να σου πω κάτι. Να ξέρεις ότι όλοι εκεί που μας βλέπουν τώρα μου είχαν στείλει πάρα πολλά request. Φέρε την Κατερίνα Δαλάκα. Και ορίστε. Και θα φάμε και θα πιούμε και να σου πω κάτι. Κάτι μου είχε δώσει μια υπόσχεση κάποτε. Ότι μπορεί και να ήμασταν κάπου μαζί. Ναι. Έτσι μακριά. Ναι. Σε μια άλλη ήπειρο. Πότε δεν ξέρεις. Βρεθήκαμε όμως εδώ πέρα στο Μαρούσι. Πόσες φορές ρε Κατερινάκη. Κοίτα, θα δηλαδή... πας και εγώ θα έρθω να σε δω. Αυτό εννοώ, δεν θα πας. Όχι. Άλλη υπόσχεση μου είχες δώσει. Να είμαστε στην ίδια ομάδα. Εδώ καταστράφηκε ο κόσμος, λαβάνι μου. Τι εννοείς καταστράφηκε ο κόσμος. Κορονοϊό. Εντάξει, εμείς είμαστε τώρα μετά κορονοϊού εποχή και θέλω να μου δώσεις ξανά εδώ την υπόσχεση ότι εάν ποτέ γίνει κάτι και δεχτούμε και μια πρόταση γιατί δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας. Θα πάμε ακάλεστη, γιατί για ακάλεστη, γεια σας ήρθα. Τι να σου πω, αν θα έρθω. Ναι. Με βάζεις δύσκολο τώρα. Κάτσε και την άλλη φορά όταν σε είχα ρωτήσει μου λες όχι δεν παίζει και μετά σε είδα πάλι μετά από μια εβδομάδα μέσα ρε. Μπιπ. Δεν ξέρω αλήθεια. Εντάξει, θα την πάρω εγώ μαζί με το ζόρι. Λοιπόν, άκου τι θα γίνει σήμερα εδώ. Παίζουν, τι θα γίνει. Κάτσε ρε παραγωγή, περίμενε. Σήμερα εδώ λοιπόν. Ναι. Καλούμαστε να φάμε. Λογικό. Κοντόπουλα. Κάτι πολύ συνηθισμένο για μένα, λόγω βασάλου. Φαντάζομαι και για σένα που προσέχεις τη διατροφή σου. Εννοείται ότι προσέχω τη διατροφή. Ωραία. Φαίνεται. Βέβαια, αυτά τα κοντόπουλα δεν είναι τόσο υγιεινά. Είναι λίγο. Πιο γευστικά όμως. Κανονικά όμως έπρεπε να κάνουμε αγώνισμα και να κερδίσουμε τα κοντόπουλα. Ωραία. Δεν πειράζει. Χωρίς αγώνα τώρα, κάτσε εδώ πέρα, τα φέρει η παραγωγή. Τη βλέπετε αυτή την κλειψίδρα, τη χρονομέτρησα πριν και είναι 1,5 λεπτό. Οπότε ναι. Θα έχουμε δύο τέτοια. Ναι. Άρα 3 λεπτά για να φάμε. Επειδή πεινάς εσύ με έφερες εδώ πέρα, δεν έχω να χάσω. Δεν έχω φάει από χθες το απόγευμα. Να είμαι σίγουρη. Εγώ έφερα πριν λίγο. Δεν πειράζει, όμως δεν μου αρέσει να χάνω, οπότε θα βάλω τα δυνατά μου. Τι γι' αυτό σε έφερα εγώ εδώ. Θα φάμε. Από 24. Αν ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, θα φάει 50. Ναι, θα είχαμε φάει 50 σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε 24 nuggets και 20 μικρές μπουκίτσες. Και για να μην σε έχω τέτοιο, πάρε και τη σως. Τη σως μπορώ να τις ανοίξω πριν ξεκινήσει ο χρόνος. Ναι, να τις ανοίξω. Μην χάσω και χρόνο. Μήπως και γλιστρήσει λίγο. Ναι, μην πνιγούμε κιόλα. Γιάννη, να τις ανοίξουμε. Ναι, θεωρικά. Την τελευταία φορά που έκανα food challenge με τη Φιλιό ήταν πέρσι το καλοκαίρι. Μετά δεν είχε καλή εξέλιξη. Πήγα και τα έβγαλα. Κέρδισες. Κέρδισα, αλλά... Ναι, δεν ήταν πολύ ευχάριστο μετά. Λοιπόν... Πάντα με κυριεύει ένα άγχος πριν τους αγώνες, να ξέρεις. Θα καταφέρνεις. Το δημιουργικό όμως, αυτό ναι.
Κανόνες, μην τα καταφέρεις και εδώ. Λοιπόν, 24 nuggets, 20 μπουκίτσες. Καλή μας επιτυχία. 3, 2, 1, πάμε. Δεν το παίρνει τώρα, να ξέρεις. Βρίσκει ρυθμό. Να μην κάνεις να κινήσει. Όλα, ό,τι βρω. Ό,τι πιάσω. Μου θα φάμε και γλυκό. Έχω. Λάθος. Έπρεπε να τα είχαμε πάρει και να τρώμε ζεστά. Αυτά τώρα έχουν παγώσει και δεν κάτι παίρνει. Είναι στεγνά. Ναι, κρίμα. Μια φορά τρώμε έτσι. Αυτά, όχι που τα χαλά και τη δίαιτά μου. Εμένα που με βάζεις και τώρα με το ζόρι να το τρώω. Εντάξει, εσύ ένα κιλό, σε λίγο θα τα χάσεις. Να τους βγάλω, μετράνε, μα χάσεις, μετράνε αριθμό. Εφε τι είσαι. Όπως πάει τα περισσότερα μετά. Μετά θα κάνουμε καταμέτρηση. Άλλο είναι 1,5 λεπτό. Δεν θα κάνεις να πάλι. Εμετούλη σίγουρα μετά. Έχετε κάτι ταινία που κόνουν τα πέρια. Σε κάθε άλλο εμετός. Είμαι όπως πας στην προσοχή. Πόβο θα κάνουμε εδώ. Θα χάσεις σίγουρα, στο λέω. Γιατί ρε φίλε θα χάσω, δεν κοιτάω. Γιατί τα που κάνω... Μην κοιτάς καν. Τα έφαγες. Θα κάνω μετά. Δεν κουράζομαι. Ναι, δεν είναι το φινάλι. Για να συγκεντρώνουμε. Σε βλέπω και σκάω κι άλλο. Σως, θα πας, μην θα φάω μία. Πάει. Δεν φάω μία. Να το ξέρει. Τελείωσε το ένα μία. Εντάξει, πάει. Έχασα ήδη. Θα σε δύο μήνες θα φάω πάλι. Σπουργίζεσαι! Κοίτα πως τα βλέπω απ' έξω, απ' έξω. Έχασα. Να σου μιλάω λοιπόν κατά ποιο. Κέρδισα. Κοίτα. Κάτι, να μην λύσουμε. Αυτά τα φάω όλα. Μπορείς να φάω κι άλλα. Δύο. Τέσσερα. Έξι. Οκτώ. Δέκα. Τρία. Τέσσερα. Τρία. 14 4, 5, 6, 7, 8. Κέρδισα η πλάκα. Δεν έρθει πολύ καταμέτρηση. Ευχαριστώ πολύ, εντάξει, ήταν μια ξεκάθαρη νίκη επειδή εγώ τρώω περισσότερο από την Κατερίνα. Και γενικά δεν τρώω αυτόν τον καιρό που δουλέψω, έχω βάσει κιλά. Ναι. Έλα τώρα να σε παγκίνω λίγο. Μην κλείσεις το στομάχι αν με καλείς κάθε μέρα εδώ. Ωραία, εγώ θα το ανοίξω. Θα σε μια εβδομάδα έχω πάρει 5 κιλά. Καλά και εσύ 5 κιλά σε μια εβδομάδα. Όσο εύκολα χάνω, τόσο εύκολα δεν παίρνω, φαντάζεσαι. Θέλω κι εγώ. Δεν παίρνω, όχι. Κάτι μετά από το φαγητό θα έρθω να βάλουμε 100 μέτρα. Ναι. Τρέξιμο. Σίγουρα. Για να δούμε αν θα είναι δίκαιο. Ξεκάθαρη νίκη. Εκεί. Κουτρουβάλα θα πάνε μαζί με τις κοτομπουγιές. Λοιπόν, ελπίζω να το ευχαριστήθηκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο κανάλι. Ευχαριστώ που μετάησες. Θα κάτσουμε να φάμε και έχουμε και γλυκό μετά. Εννοείται, θα πάμε να φάμε γλυκό. Φάμε γλυκό, θα φύγω. Τι κάνεις τώρα, προετοιμάζεσαι. Προετοιμάζομαι για να κατέβω κάτι αγώνες food challenge. Ναι. Εγώ συνεχίζω αυτό. Έχω αγώνες, τέλη Ιουλίου. Ναι. Αλλά άμα συνεχίσω έτσι όπως ξεκινήσαμε σήμερα. Εντάξει, μια εξαίρεση έκανες για μένα σήμερα. Έχω αγώνες τέλη Ιουλίου και αρχίζω Αυγούστου και μετά. Είναι μία. Δεν έχουμε τα συγχαρητήρια για την νίκη μου. Είσαι καλύτερη. Καλά, εντάξει κι εσύ. Υπερβολές. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like. Αφήστε το σχολείο σας από εδώ κάτω. Πάτε καμιά κοτομπουκιά. Ναι, και για μας. Εντάξει. Εγγραφή στην καναλάρα.
Ακολουθήστε την Κατερίνα Δαλάκα στο Instagram. Ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Πραγματικά θέλω να δω το στρώμα, λίγο. Το κορυφαίο μετά που συνηθίζει και το ρόγο, εσύ το μετρά. Εγώ, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να συνηθίσω από το ίδιο. Τρώσε! Πες μου λίγο πόσο πίνεκες εκεί. Εγώ κοντεύω να πεθάνω. Σούζι τρως. Και ψέλνες να πιέτσι. Τώρα να μαζό που είμαστε έτσι, εγώ ήμουν έτσι, γιατί δεν γαφινάρε. Εσύ γιατί κοίταγες γαφινάρε. Γιατί σε βλέπω από τα μπουκάνα και βρίσκω ένα κι άλλο.